Λένε Γιατί τα τραύματα ήταν πολύ βαθιά. Και ε, ε, ήτανε, δηλαδή, ήταν πάρα πολύ τυχερό. Είναι η μητέρα του 17χρονου σήμερα, μαθητή τη Τρίτη Λυκείου, ο οποίο πέρσι τον Ιανουάριο δέχτηκε δολοφονική επίθεση από δύο χρυσαυγίτε έξω από το σχολείο του, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Δέχτηκε τρει μαχαιριέ: μία στον κρόταφο, μία στη μύτη και μία ξιστά από την καροτίδα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δεκαπέντε μήνε μετά, οι δύο δράστε κάθισαν στο εδόλιο του μεικτού του δικαστηρίου πρόσωπο με πρόσωπο με το θύμα τους, που δυστυχώς για αυτούς είχε προλάβει να αναγνωρίσει τον έναν. Δεν άκουσα βήματα πίσω μου γιατί άκουγα μουσική. Ένιωσα να κινητοποιούμε. Κάποιος με έπιασε από τους ώμους. Με χτύπησε δεξιά στο κεφάλι και στη μύτη. Η μύτη μου κρεμόταν. Γύρισα να δω ποιος είναι και με χτύπησε από αριστερά στο λαιμό, κοντά στην καροτίδα. Ήθελε να με σκοτώσει. Ήταν προμελετημένο. Ο μαθητή περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την επίθεση που δέχτηκε, υποστηρίζοντα ότι όλα έγιναν επειδή συμβούλευε τη φίλη και συμμαθήτριά του να μην κάνει παρέα με χρυσαυγήτε. Σύμφωνα με το θύμα, ο δράστη συνδεόταν συναισθηματικά με τη μαθήτρια, ενώ βρισκόταν συχνά πυκνά στο σχολείο, φωνάζοντα συνθήματα τη Χρυσή Αυγή. Τη έλεγα ότι θα το φάει το κεφάλι τη μαζί του. Είμαι βέβαιο ότι είχε προσπαθήσει κι άλλε φορέ να με σκοτώσει. Οι γιατροί μου είπαν ότι ζω από θαύμα. Το κίνητρο σαφώ είναι δολοφονικό. Σαφώ αποπειραθήκανε και προηγούμενε φορέ να σκοτώσουν το παιδί. Το κάνανε όπω το κάνανε με τι συνθήκε που το κάνανε, οι οποίε είναι περίεργε αν σκεφτείτε όταν είναι πρωί. Ε, πολύ μεγάλο ρόλο, όπω είπα και μέσα στο δικαστήριο, ο ρόλο τη κοπέλα, η οποία ανήκει στην ίδια παράταξη και η οποία οθούσε το δράστη στο να τελειώνει, όπω λέει στα μηνύματα. Δύο ώρες μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος, οι δύο δράστες κατέφυγαν σε ένα σπίτι και φωτογραφίζονταν, κρατώντας με περηφάνεια, το μαχαίρι της επίθεσης. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης και στα μηνύματα που αντάλλασαν ο δράστης και η συμμαθήτρια του γιού του, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύουν το δολοφονικό κίνητρο. Η δουλειά πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το ξέρω, δεν αντέχω κι εγώ άλλο. Σε πειράζει αυτός καθόλου. Όχι, αυτός έχει κακή άβρα. Κάποτε δεν θα τη γλιτώσει. Άντε να δούμε. Οι δύο κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία, πράξη την οποία αρνούνται. Η δικογραφία του έχει συμπεριληφθεί στι 32 υποθέσει που απέστειλε στον Αριοπάγο ο Υπουργό Δημοσιαστάξη Νίκο Δένδια, προκειμένου να ερευνηθεί ποινικά η δράση τη Χρυσή Αυγή.